Βέβαια, η Γερμανία, στην οποία αναφέρεσαι, ζητά τώρα τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Ακριβώς, είναι ο Φίλιπ Ρέσλερ, ο πολύς Φίλιπ Ρέσλερ, ο εταίρος πλέον της Άγγελα Μέρκελ εδώ και μερικούς μήνες στο κυβερνητικό συνασπισμό και υπουργός οικονομίας της Γερμανίας, ο οποίος θέλοντας ουσιαστικά να διαγράψει από το λεξιλόγιο των Ευρωπαίων ομολόγων του το ευρωομόλογο, αλλά και την κοινή οικονομική διακυβέρνηση, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα συμβούλιο σταθερότητος εντός της Ευρωζώνης, το οποίο θα είναι σε θέση να επιβάλλει και κυρώσεις στα κράτη τα οποία είναι δημοσιονομικά απίθαρχα. Μάλιστα, τώρα, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, Ούλριχ Μπλουμ, είναι το όνομά του, προτείνει οι Έλληνες πολίτες να υποθηκεύσουμε την περιουσία μας για τα δάνεια τα οποία παίρνει η χώρα μας. Πραγματικά είναι καταιγιστικός ο ρυθμός, Σωτήρη, αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, με τον οποίο οι Γερμανοί οικονομικοί επιτελείς παράγουν ιδέες και ενδεχομένως να προκαλούν και κάποια σύγχυση στις αγορές. Ο κύριος Μπλουμ λοιπόν αναφέρει ότι όσες χώρες δεν τα καταφέρνουν καλά στα δημοσιονομικά τους, παράγουν χρέη και ελλείμματα, αυτό που θα πρέπει να κάνουν όταν δανείζονται είναι να, από τη στιγμή που δεν μπορούν να κηρύξουν χρεοκοπία όντας εντός της Ευρωζώνης, είναι η εναλλακτική λύση για χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία να υποθηκεύουν οι πολίτες των χωρών αυτών την περιουσία τους, την ιδιωτική τους περιουσία. Την προσωπική τους περιουσία. Ακριβώς. Αυτό είπε θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κράτη ακόμα όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι της θεωρίας προφανώς μαζί τα φάγαμε. Ναι, ναι. Τη θεωρία του κ. Πάγκαλου, κάτι είχε ακούσει. Και σου λέει: ας υποθηκεύσουν οι πολίτες προσωπικές τους περιουσίες. Τώρα να πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν από τους αρχιτέκτονες του ευρώ, του Μαρίσινγκ, που εκφράζει ανησυχίες και λογικό είναι για το δημιούργημά του, το ευρώ, έτσι. Ναι, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι η κρίση χρέους πλέον πηγαίνει σε ισχυρές οικονομίες όπως είναι η τρίτη και τέταρτη σε μέγεθος, η Ιταλία και η Ισπανία αντίστοιχα. Και λέει ότι δεν διαβλέπει να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις, με συνέπεια να κινδυνεύει το οικοδόμημα του ενιαίου νομίσματος και σε λίγο καιρό μπορεί να διαλυθεί η Ευρωζώνη και το ευρώ. Και τώρα να δούμε τι προτείνει και ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, ευρωομόλογο. Μία χώρα, ναι, ακριβώς. Και κοινό Υπουργείο Οικονομικών για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καλά θα ήταν αυτό. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι υπουργός σε μία χώρα που ουσιαστικά τελεί υπό ακυβερνησία εδώ και ένα χρόνο. Είναι μία χώρα η οποία θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο για να χτυπηθεί η Γαλλία μετά την Ιταλία και την Ισπανία, τα γαλλικά ομόλογα. Και εκεί θα χτυπήσουν οι κερδοσκόποι προκειμένου να φτάσουν στην Γαλλία. Και διαβλέποντας αυτό το κίνδυνο, λέει ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη για ενός ευρωομολόγου, ναι, αλλά και επιτακτική η ανάγκη για ένα κοινού Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και σε ένα πρόσωπο πολύ γνωστό εδώ στην Ελλάδα, τον κορυφαίο οικονομολόγο Γιώσεφ Στίγκλιτς, έτσι, φίλο του Πρωθυπουργού μας. Επιτίθεται σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς, λέγοντας πως η βλακεία είναι μεταδοτική. Ναι. Εγώ θα πρόσθετα, δεν το έχω πει εγώ, άλλος το έχει πει ο Αϊνστάιν, νομίζω, και ανίκητη. Ακριβώς. Ναι. Το θέμα, έτσι όπως το θέτει ο κύριος Στίγκλιτς, είναι ότι δεν λαμβάνονται ουσιαστικές αποφάσεις. Γίνεται το ένα λάθος μετά το άλλο τόσο στην Ευρώπη και μετά όλο αυτό μετακυλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει κρίση ξανά στην Ευρώπη και ουσιαστικά με το να μην λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις δημιουργούν όλο αυτό το χάος, θεωρώντας πλέον ότι οι λάθος αποφάσεις είναι βλακώδεις και μεταδίδονται από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη. Μάλιστα, να πάμε πάλι στον Κωστή τον Πλάτζο. Κωστή, να μας δώσεις μια εικόνα από τα χρηματιστήρια. Καταρχήν, ναι, γιατί είχαμε νέο τοπίο σήμερα σε σχέση με εκείνο το μείον 3, 4, 5% και το βαθύ κόκκινο, το χθεσινό. Το βαθύ κόκκινο, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι σε τεντωμένο σκηνή τουλάχιστον φρενάρει η πτώση, ισορροπούν τα χρηματιστήρια. Στην Αθήνα, ειδικά, έπιασε τόπο από ό,τι φαίνεται και απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων και έτσι σταμάτησε το σερί των πτωτικών συνεδριάσεων. Είχαμε άνοδο 0,19% οριακά και οριακά λοιπόν ο γενικός δείκτης πάνω από τις 1000 μονάδες επιτέλους. Ψυχολογικό έτσι, είναι το όριο, σημαντικό είναι που βλέπουμε το πράσινο χρώμα είναι καλό. Έτσι, αλλά βεβαίως η τάση βαθύτερη δεν είναι τόσο εύκολο να προβλεφθεί. Από εκεί και μετά στο Λονδίνο βλέπουμε και τις υπόλοιπες αγορές συν 1,20%. Όλα αυτά ξεκίνησαν αρνητικά το πρωί και η Φραγκφούρτη που έκλεισε αρνητικά είχε ξεκινήσει πολύ πιο. Με 7% κάτω. 7% κάτω, έτσι. Άρα το 0,44 ουσιαστικά είναι σαν να μην είναι για απώλειες. Ναι, μάζεψε πραγματικά στο τέλος και από εκεί και μετά και το Παρίσι με άνοδο 1,02%. Η Μαδρίτη με μικρή
πτώση 0,36%, το Μιλάνο άνοδο 0,50%, σταθεροποίηση έτσι εκεί πέρα στο συν πλην 0 είμαστε. Η Νέα Υόρκη πριν από λίγο συν 1,16%, το Τόκιο ήταν ακόμα στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, μείον 1,68%. Και βεβαίως στη Νέα Υόρκη περιμένουμε στο Wall Street και τις ανακοινώσεις Fed για τα μέτρα για την οικονομία. Είπαμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδα θα συμβεί αυτό. Τώρα από εκεί και μετά το ευρώ ανέκτησε τις χθεσινές απώλειες εναντί του δολαρίου, ξεπέρασε και εκείνο το επίπεδο το προχθεσινό, έφτασε στα 1,4215 με το δολάριο. Ο χρυσός 1736 μονάδες δολάρια πριν από λίγο ήταν στα 1750 και το Brent, το πετρέλαιο, εδώ πέρα έχουμε την αντιστροφή, υποχωρεί, πέφτει κοντά στα 100 δολάρια, 104 αυτή την ώρα. Αυτό δείχνει ότι το καταφύγιο που λέγεται χρυσός έχει ανακτήσει αυτή την τεράστια λάψη του, ενώ το πετρέλαιο δεν δίνει καθόλου αισιοδοξία για ανάπτυξη. Πάμε να δούμε τώρα μια κίνηση που έγινε στην Ιταλία από εξέχοντες Ιταλούς επιχειρηματίες, από επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι είναι παράδειγμα προς μίμηση και για τη χώρα μας και για άλλες χώρες, αλλά εμείς τώρα για τη χώρα μας νοιαζόμαστε. Υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ιταλία αγοράζοντας ιταλικά ομόλογα για να μην καταρρεύσει η ιταλική οικονομία. Δεν θα αφήσουμε, είπαν, την Ιταλία να μείνει άφραγγη. Κατά το κοινό λεγόμενο, να βάλουν αυτή η πλάτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους την οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ιταλία. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Μεγάλη. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Επιχειρηματικοί κολοσσοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται φυσικά και στο εξωτερικό και έχουν τεράστια κέρδη. Και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι θα αγοράσουμε εμείς τα ιταλικά ομόλογα προκειμένου να τα στηρίξουμε, να πέσουν δηλαδή και τα spread, προκειμένου η χώρα να μην χρειαστεί να καταφύγει σε κάποιον μηχανισμό στήριξης και ουσιαστικά να τεθεί υπό κηδεμονία ολόκληρη η ιταλική αυτό οικονομία. Αυτό είναι καλό και καλό να το ακούσουν ότι κάποιοι εδώ, οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν στην περίοδο αυτής της κρίσης είναι να ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, όπως τη λένε, στην αγορά εργασίας. Ελαστικοποίηση στο ωράριο. Να βγάζουν τα λεφτά έξω. Ναι, μείωση των κατώτερων μισθών, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, λένε. Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά να βάλουν και το χέρι στη τσέπη αυτοί που μπορούν να το κάνουν και να βοηθήσουν όπως θα βοηθήσουν, λένε, θα δούμε, οι Ιταλοί επιχειρηματίες, έτσι, αγοράζοντας ομόλογα της χώρας τους. Και αντί να τα βγάζουν στο εξωτερικό αυτά τα λεφτά, προφανώς. Και οι Ιταλοί βεβαίως τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό και πριν από 2 χρόνια τους έδωσε μια αμνηστία ο Μπερλουσκόνη και τα ξαναφέρανε πίσω. Ξαφνικά και αυτοί τα λεφτά τα οποία είναι στην Ελβετία. Ναι, εδώ δεν ξαναφέραν πίσω τίποτε. Ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Ο κ. Μπερλουσκόνη μεταξύ στην Ιταλία χαρακτήρισε παράσιτα όσους φοροδιαφεύγουν. Είναι στο πλαίσιο της εκστρατείας, η οποία, όπως είπαμε, ξεκίνησε από χθες από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει περισσότερους φόρους και ο ίδιος ο Καβαλιέρε επομίζεται αυτό τον ρόλο. Ξεκινώντας αυτή την εκστρατεία, χαρακτήρισε παράσιτα όσους φοροδιαφεύγουν και καλό είπε είναι να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Ασφικτικές πιέσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ασκεί Αθήνα για να υλοποιηθούν άμεσα οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της πρόσφατης, αλλά και να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωομολόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών με εντολή του Γιώργου Παπανδρέου περιοδεύει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να προωθήσει ελληνικές θέσεις, ενώ το θέμα του ευρωομολόγου διχάζει τα κόμματα και πυροδοτεί αντιπαραθέσεις. Ασπίδα προστασίας της ελληνικής οικονομίας από το κερδοσκοπικό τσουνάμι υψώνει η Αθήνα, αυξάνοντας τις πιέσεις στις Βρυξέλλες για άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής και την έκδοση ευρωομολόγου. Μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, που είχε μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με την ηγεσία της Ευρωζώνης, και ο Σταύρος Λαμπρινίδης από την Νορβηγία, πρώτο σταθμό της περιοδίας τους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την προώθηση των ελληνικών θέσεων, τάχθηκε υπέρ του ευρωομολόγου και της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Την 21η Ιουλίου λάβαμε ορισμένες θεμελιώδεις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που νομίζω πως χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι όλοι να προχωρήσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια. Είναι ώρα για δράση. Στην Ευρώπη. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στην ελπίδα ότι το ευρώ θα καταρρεύσει. Λοιπόν, το ευρώ δεν θα καταρρεύσει. Σας διαβεβαιώνω ότι θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία πολύ πιο δυνατή και μεγάλη. Η έκδοση του ευρωομολόγου όμως διχάζει τα κόμματα και πυροδοτεί κόντρες και αντιπαραθέσεις. Από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα. Δίνει όμως μια πιστική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους πανευρωπαϊκά. Η κάθε χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει
εκείνο το μείγμα πολιτικής το οποίο θα αντιμετωπίζει την ύφεση και τα ελλείμματα. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου εξακολουθούν να συγκαλύπτουν τις αιτίες της κρίσης και του χρέους, τους οξυμένους ανταγωνισμούς και προτείνουν ως λύση σωτηρίας στο ευρωομόλογο που, εφόσον δημιουργηθεί, θα συνοδεύεται από νέες επώδυνες και αιματηρές θυσίες για τους λαούς. Τηλεφωνήματα και τηλεδιασκέψεις δεν φτουράνε. Επιβάλλεται μια έκτακτη σύνοδος εδώ στην Αθήνα για συζήτηση και λύση για το ευρωομόλογο, διαδικασία που θα τόνωνε σε ένα σημείο την κακή ψυχολογία που υπάρχει στην οικονομία. Αν από μόνο του εφαρμοστεί σήμερα το ευρωομόλογο, θα είναι μια ασπιρίνη, θα απαλύνει κάπως τον πόνο, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει την ασθένεια. Η υιοθέτηση της πρότασης για την έκδοση ευρωομολόγου, ο κοινός μηχανισμός στήριξης όλων των χωρών της Ευρωζώνης, αποτελούν πρώτα βήματα σε μια άλλη κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά την πολιτική και οικονομική της ενοποίηση με κοινωνικές και οικολογικές προτεραιότητες. Η κυβέρνηση πάντως, παράλληλα με το ευρωομόλογο, ζητά και τη γενναία χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να παρεμβαίνει άμεσα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων και να στηρίζει τα ομόλογα των κρατών που πλήττονται από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις των αγορών. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τους καλεσμένους μας απόψε, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Νικητιάδη. Τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα στον κύριο Αντώναρο. Καλησπέρα και στον κύριο Παναγιώτη Μεντρέκα, εκπρόσωπο τύπου του ΚΚΕ. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, να ξεκινήσω από εσάς και με αφορμή αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος Κωστής Πλάτζος που είναι μαζί μας, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν το Σεπτέμβριο, αντί να πάμε στην πρώτη δόση του νέου πακέτου, να πάμε στο ακριβό παλιό δάνειο και στην έκτη δόση του. Ο άμεσος κίνδυνος, ο προφανής, αν δεν προλάβουν τις υποθεσμίες. Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής. Σκεφτείτε να μην είχε περάσει το μνημόνιο, σκεφτείτε να μην είχαμε ψηφίσει το μνημόνιο. Ναι. Σκεφτείτε να μην είχε ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο και φανταστείτε κάτω από αυτές τις συνθήκες αν η Ελλάδα θα ήταν σήμερα παρούσα να συζητάει με τους Ευρωπαίους εταίρους της για το πόσο γρήγορα πρέπει να εκδοθεί το ευρωομόλογο, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αν η Ελλάδα ή ο κύριος Βενιζέλος θα συμμετείχαν σήμερα σε κάποια τηλεδιάσκεψη. Αυτή είναι η πολιτική τοποθέτηση που θέλω να κάνω, γιατί πραγματικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις λέω είμαστε παρόντες, είμαστε όρθιοι, παλεύουμε μαζί με τους Ευρωπαίους, βλέπουμε ότι το πρόβλημα πια δεν είναι μόνο ελληνικό, έχει πιστεί πια ο κόσμος, ο πλανήτης ολόκληρος και προσπαθούμε να αντέξουμε. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα που υπάρχουν είναι υπαρκτά. Εγώ προσωπικώς και πιστεύω και πάρα πολύ, δεν αποτολμούν εύκολα να κάνουν οικονομικές προβλέψεις όταν ένας ολόκληρος Στίγκλιτς λέει ότι η βλακεία είναι μεταδοτική. Yeah. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που ακούμε από εδώ και από εκεί, ξαφνικά φέρνουν στην επιφάνεια εκατοντάδες οικονομολόγους όπου ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τον Μπλουμ που λέει τους να υποθηκεύσουμε τα κινητά μας μέχρι τον οποιοδήποτε άλλο. Ακούς λοιπόν προτάσεις που είναι ενδιαφέρουσες, ακούς προτάσεις που είναι εξαιρετικές, αλλά πώς θα μπορούσε η ταπεινότητα ενός υφυπουργού, υπουργού μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα να εκφράσει απόψεις όταν κορυφαίοι παράγοντες ολόκληρο τον κόσμο έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν τι να πούν. Όταν βλέπεις ένα ολόκληρο πλανητάρχη να μην τοποθετείται οικονομικά, προσέχτε το αυτό κύριε Πλάντζο, να μην τοποθετείται οικονομικά ο κύριος Ομπάμα, αλλά να λέει ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα, ότι έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια, ότι ό,τι και να λένε οι ΙΗ και εμείς θα είμαστε πάντα 3α. Και να βάζει αντιλαμβάνεστε τελεία. Και αντιλαμβάνονται πια όλοι ότι τελικά το πρόβλημα αποδεικνύεται. Είναι, αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πει κανείς με σιγουριά. Ότι η Ευρώπη για πρώτη φορά συνειδητοποιεί αυτή την τόσο μεγάλη ανάγκη επιτέλους να γίνει μια πολιτική ένωση. Πάντως ο κύριος Ομπάμα κατάλαβε πολύ καλά ότι η σιωπή είναι χρυσός, γιατί όταν σταμάτησε να μιλάει, οι αγορές ανέβηκαν από εκεί που κατρακυλούσαν όσο μίλαγε. Και το θέμα είναι, όντως όμως πρέπει οι πολιτικοί να γνωρίζουν σαν μια πηξίδα που πάνε τα πράγματα, γιατί τα μέτρα, οι θυσίες, οι πολιτικοί που χαράσουν πρέπει να έχει μια κατεύθυνση, ένα στόχο, ένα αποτέλεσμα, έστω και αν δεν είναι άμεσο, αν είναι μεσοπρόθεσμο. Και για να μην γίνει αυτό που είπατε, θα πρέπει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνει. Δεν εξαρτάται. Εμείς πιέζουμε. Λοιπόν, ο κ. Λαμπρινίδης είδα τι κάνει. Να γυρίσω λίγο πίσω και στον κύριο Αντώνα να δώσω τον λόγο. Από το ξεκίνημα της ομιλίας, της εισήγησης του κ. Νικητιάδη,
που είπε η κυρία Ντόναρ ότι φανταστείτε τι θα γινόταν σήμερα αν δεν είχαμε ψηφίσει το μνημόνιο και αν δεν είχαμε ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Έτσι ξεκίνησα την κυρία Κιτιάδη, έτσι δεν είναι?